ζητούμε και πάλι επί των υπάρξεων για μια καλύτερη λύση και μια καλύτερη ζωή στην Κύπρο μας. Εύχομαι όλοι χρόνια πολλά, υγεία, χαρά και ευλογία στο σπίτι σας. Εύχομαι να ελευθερωθεί ο τόπος μου που είναι ο πόθος μου, να αγωνιστώ και πάλι για την επιβίωση των συνανθρώπων μου, αλλαλογιζόμενος την τεράστια ευθύνη που διακατέχει ένα τέτοιο αξίωμα, εγώ θα αγωνίζομαι χωρίς λόγθον και κόπο για το καλό του τόπου μας. Ως πολίτευνος θα αγωνιστώ για τους συνανθρώπους μου, τους πολίτευνους, τους ανάπηρους ανθρώπους που πάντα μένουν στο περιθώριο και όποτε έχει εκλογές λαμβάνονται υπόψη. Βρίσκομαι και πάλι εδώ μαζί σας για να σας ανακοινώσω και πάλι την υποψηφιότητά μου επισήμως. Ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον κύριο Νεφόρον, τον οποίο πραγματικά για την άψογη συνεργασία που είχαμε τώρα και εύχομαι να συνεχιστεί. Ευχαριστώ όλους εσάς που πραγματικά ήρθετε εδώ πέρα για να αγγίξετε τους υποψηφίους προέδρους, όλους τους υποψηφίους και τους εύχομαι για αυτούς έναν καλό αποτέλεσμα και όποιος και να είναι ο νικητής θα τον σεβαστούμε γιατί για το καλό του τόπου μας. Τα σύνορα μας δεν είναι στη Λευκοσία, είναι στην Κερίνια, στην Αμόχωστο του Μόρφου. Θα αγωνιστούμε για να ελευθερώσουμε τον τόπο μας, γιατί εδώ και 48 χρόνια καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ στην Κύπρο από τον Αττήλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, καλό νέο έτος και ο Θεός μαζί σας.